Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο σκέφτηκα το οποίο είναι εμπνευσμένο, η αλήθεια είναι, από την ζωή που είχαμε πριν από ό,τι μας βρήκε αυτό το τελευταίο μήνα με δίμηνο. Όπου πηγαίναμε στο σχολείο ή στη δουλειά μας και μετά είχαμε ίσως σχέδια. Δηλαδή πηγαίναμε για ένα καφέ, για ένα ποτό, για ένα φαγητό και πολλές φορές χρειαζόμασταν να ανανεώσουμε λίγο το μακιγιάζ μας. Και σκέφτηκα να κάνω ένα τέτοιο βίντεο, να σας δείξω τρόπους με τους οποίους εγώ προσωπικά ανανεώνω το μακιγιάζ μου, αν χρειαστεί να πάω κάπου μετά τη δουλειά μου. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή μου δεν είναι τόσο exciting κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και το μόνο που μπορεί να κάνω είναι να πάω για ένα φαγητό ή να πάω να βρω τις φίλες μου σε κάποιο σπίτι. Δεν βγαίνω πάρα πολύ, παρόλα αυτά, όταν βγαίνω, πολλές φορές θα ανανεώσω το μακιγιάζ μου στη διαδρομή που θα πηγαίνω από τη δουλειά μου κάπου αλλού. Πριν από λίγο μπήκα στο σπίτι, οπότε αυτό είναι το μακιγιάζ που έκανα από το πρωί. Το συγκεκριμένο μακιγιάζ είναι από τις 7 παρατέταρτο άρχισα να κάνω το μακιγιάζ μου. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι πάρα πολλές ώρες, καθώς αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 8 και 36. Οπότε είναι 13 ώρες περίπου στο πρόσωπό μου. Τώρα που το σκέφτομαι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η καλύτερη ιδέα. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε, να σας φέρω βασικά λίγο πιο κοντά. Όπως μπορείτε να δείτε, έχω κάνει ένα πάρα πολύ απλό μακιγιάζ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες φθορές. Προσπαθώ να μην πειράζω το πρόσωπό μου κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να μην αλλοιώνω το μακιγιάζ. Παρ' όλα αυτά, είναι δύσκολο. Επίσης, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται τόσο πολύ, υπάρχει λίγη λιπαρότητα στο πρόσωπό μου και αυτό που κάνω συνήθως, το πρώτο βήμα, είναι να πάρω ένα μαντιλάκι και απλά ταμποναριστά να πάρω όλη τη λιπαρότητα που έχω. Στη συνέχεια, όπως θα δείτε, οι μαύροι κύκλοι έχουν αρχίσει και φαίνονται και ίσως κάποια σημαδάκια τα οποία έχω να αρχίζουν να φαίνονται και να μην είναι πλέον καλυμμένα από το make-up. Οπότε παίρνω ένα concealer και πάω τοπικά να καλύψω τα σημεία και φυσικά να δώσω φως κάτω από τα μάτια. Και με ένα σφουγγαράκι θα πάω ταμποναριστά να καλύψω και πάλι τα σημεία. Όπως μπορείτε να δείτε, το μακιγιάζ που έχω κάνει είναι ένα πάρα πολύ απλό μακιγιάζ. Δεν φοράω κάποια σκιά, απλά έχω μάσκαρα, το bronzer μου, το highlighter και that's it βασικά και το make-up μου. Δεν σετάρω το μακιγιάζ μου με πούδρα, γιατί συνήθως με κάνει να φαίνομαι έτσι αρκετά βαμμένη, οπότε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην κρατάει τόσο πολύ το μακιγιάζ όσο θα κρατούσε αν φορούσα κάποια πούδρα, αλλά... Yeah, that's life. Διαλέγουμε τις μάχες μας. Στη συνέχεια θα πάρω μία καφέ σκιά, οποιαδήποτε έχετε εσείς, και θα πάω να εφαρμόσω λίγο στα μάτια μου, ώστε να δώσω λίγη περισσότερη ζωή. Δεν θα κάνουμε κάτι φοβερό, απλά να δώσουμε λίγο χρώμα στα μάτια και να δώσουμε λίγη ένταση. Και αφού βάλαμε την καφέ σκιά, θα πάρω μία λίγο πιο έντονη σκιά και θα πάω ΣΥΡΙΖΑ, που λέμε, στις βλεφαρίδες μου για να δώσω λίγο ακόμα ένταση. Φυσικά αυτό το step είναι προαιρετικό, απλά δίνει λίγη περισσότερη ένταση στα μάτια. Και αν θέλετε φυσικά μπορείτε να κάνετε φλικ. Πάντα εξαρτάται από το πόσο χρόνο έχετε και πού έχετε να πάτε. Και με ποιον φυσικά έχετε να πάτε. Και τώρα θα πάρω τη σκιά που χρησιμοποίησα και στο προηγούμενο μου βίντεο, όπου είναι από την παλέτα Anastasia Beverly Hills Soft Glam. Θα πάρω την Fairy και θα τη βάλω στην μέση του ματιού για να δώσω λίγο φως και να κάνω τα μάτια μου να φαίνονται πιο ξεκούραστα.
Και τώρα θα πάρω ένα μπρόζερ, αυτό που χρησιμοποιώ είναι από Bare Minerals, νομίζω πλέον είναι discontinued και θα πάω να δώσω λίγο ζωή και πάλι στο πρόσωπό μου, γιατί μετά το concealer η αλήθεια είναι ότι φαίνεται αρκετά λευκό λευκή η επιδερμίδα μου, οπότε χρειαζόμαστε λίγη ζωή. Και επίσης να σας πω ότι επειδή αναμειγνύω πάντα το μακιγιάζ μου, το foundation, κάποιες μέρες η αλήθεια είναι ότι βγαίνει λίγο πιο λευκό από ότι κάποιες άλλες. Και σήμερα ήταν μία από αυτές τις μέρες. Φυσικά δεν ξεχνάμε το highlighter, το οποίο χρειάζεται να ανανεωθεί. Γενικότερα χρησιμοποιώ ένα πάρα πολύ φυσικό highlighter, οπότε δεν μπορείτε να δείτε τρελή διαφορά στην κάμερα. Μπορείτε και δεν μπορείτε βασικά. Ροζάκι. Δεν εφαρμόζω μάσκαρα επιπλέον, γιατί δεν μ' αρέσει να έχει αυτό το έτσι clumpy αποτέλεσμα, οπότε απλά τη μάσκαρά μου την αφήνω όπως έχει και θα πάω στα χείλη. Στα χείλη υπάρχουν δύο επιλογές. Το πιο απλό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι απλά να βάλετε ένα lip gloss και όλα τελείωσαν εδώ πέρα. Αλλά αυτό που θα κάνω εγώ αυτή τη στιγμή είναι να φορέσω ένα κόκκινο κραγιόν, το οποίο θα δώσει κατευθείαν αυτή την ένταση που θέλουμε και θα κάνει το μακιγιάζ να φαίνεται ανανεωμένο. Και that's it! Αυτό είναι το μακιγιάζ και μπορείτε αυτόματα να δείτε πόσο μεγάλη διαφορά έχει. Η αλήθεια είναι ότι στην κάμερα φαίνεται πιο πορτοκαλί το κραγιόν από ότι είναι στην πραγματικότητα. Αυτό που βλέπω εγώ είναι από τον καθρέφτη είναι ένα κόκκινο έντονο κραγιόν το οποίο μιλάει στην καρδιά μου. Και ήταν είναι τρία βήματα που μπορείτε να κάνετε απλά για να ανανεώσετε το μακιγιάζ σας και να δείχνετε φρέσκια οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μας, σε περίπτωση που δεν είστε εγγραμμένες. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, μέχρι τότε να είστε καλά, φιλιά πολλά και να μου προσέχετε!